Κυρία Φραγκάκη, να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Τι γίνεται, πρόεδρε, στην αγορά? Κινείται τίποτα ή δεν κινείται? Εχθές ήμουνα σε ένα καφενείο, ένα καφενείο γειτονιάς, το οποίο τα Σάββατα μαζεύονται τουλάχιστον 5-6 άνθρωποι. Είναι το Ρέθεμνος, που είναι και πρόσφατα μια συνέντευξη στην Αγία Βαρβάρα, όπου εκεί ήταν όλοι και όλοι 10 άτομα. Μας φωνάξετε. Θα σας φωνάξω άλλη φορά. Θέλω να πω γιατί είπα το σχόλιο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα οικονομικό, το άλλο ψυχολογικό. Δηλαδή, ο κόσμος έχει το θέμα του κορονοϊού, αλλά κυρίως σκέφτεται, έχει μια ανασφάλεια για το αύριο. Να. Και από αυτή την ανασφάλειά του κρατάει χρήματα για το μέλλον. Γιατί? Γιατί προσέξτε, όταν είχαμε μια τηλεδιάσκεψη την περασμένη εβδομάδα και ο κύριος Κίρτσος και ο κύριος Τσακίρης παραδέχτηκαν στην τηλεδιάσκεψη ότι μιλάμε για μια ύφεση που θα φτάσει στο 10%. Αυτό τι σημαίνει? Πάνω από 100.000 λουκέτα. Σημαίνει πάνω από 250.000 νέους ανέργους στους ήδη 1.150.000. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τα δάνεια, γιατί είναι μέρος του ίδιου στόλου, ακόμη και αυτό που είπε η κυρία Φραγκάκη για την πρώτη κατοικία, τι συμβαίνει? 25 δις. Και εγώ σας λέω, μπαίνω στην αγορά. Δεν θέλω να σας πω το γιατί θα μπαίνω σε κάποιες ιδιαιτερότητες που θέλουν κουβέντα. Στην πραγματικότητα όμως, όχι παραπάνω από 15-20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δάνεια. Είτε γιατί φτάνει η τράπεζα, είτε για αυτό το πλαίσιο. Για τις μικροπιστώσεις μιλάτε? Για όλα. Ακόμα και τις μικροπιστώσεις, πρέπει να σας πω ένα μεγάλο θέμα. Μικροπιστώσεις θα ξεκινήσουν πρακτικά καλά Χριστούγεννα. Σωστά. Αλλά προσέξτε, εκεί μιλάμε για το επιτόκιο. Δηλαδή, σήμερα μιλάμε για ένα επιτόκιο 7%. Το 8 λένε, το οποίο εγώ διάβαζα ότι να επιχειρηματολογούν άνθρωποι του χώρου ότι είναι από τα πιο χαμηλά που θα μπορούν. Δηλαδή, 8% για να πεις και ευχαριστώ, πώς σας φαίνεται? Κύριε Παγώνη, να σας πω. Ξέρετε, στη λογική μιας οικονομίας που πάει καλά στην Μεγάλη Βρετανία, είναι λογικό. Μπορώ να σας πει. Σε μια οικονομία σαν τη χώρα που έχει 10 χρόνια κρίσης και το έχει τον κορονοϊό, είναι πάρα πολύ υψηλό, γιατί το κέρδος της μέσης ελληνικής επιχείρησης δεν είναι τόσο υψηλό ώστε να μπορέσει να πληρώσει τους στόχους. Εγώ όμως θέλω να επισημάνω αυτό, ότι από τη στιγμή που δεν δίνει δάνεια, την πρόταση που καταθέσαμε σε ένα επιμελητήριο, επιδοτήστε την εργασία. Έχουμε 1.150.000 ανέργους, θα προσταθούν άλλες 250.000. Αντί να βάζουμε κόσμο στο Ταμείο Ενεργείας, δώστε παραπάνω χρήματα και αντί για 550, ας κοστίζει 800 και να δουλεύει. Άρα στηρίζουμε τους εργαζόμενους, στηρίζουμε και τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η λογική. Για την πρώτη κατοικία, επιτρέψτε μόνο ένα σχόλιο καταρχήν. Σε ένα βαθμό δεν έγινε αυτό με τη συνεργασία? Όχι. Σε ένα βαθμό. Όχι, προσέξτε, είναι άλλο πράγμα το συνεργασία. Το συνεργασία, ναι, μεν είναι πολύ καλό εργαλείο, συμφωνώ και είναι σημαντικό, όμως μειώνει το μισθό του εργαζόμενου 30%. Ας το πούμε 20%. Απλά όπως μας ακούει τηλεθεατής. Όταν λοιπόν ένα εργαζόμενο παίρνει, εγώ σα λέω, 1.000 ευρώ και του παίρνει τα 300, πρέπει να μιλάει στο νίκη του, τα έξοδα του. Άρα τι θα καταναλώσει, ποιο θα είναι το κομμάτι που θα έρθει αύριο να ψωνίσει από τι επιχειρήσει? Αυτό είναι το ζήτημα. Λέω ένα σχόλιο πολύ σύντομο για την πρώτη κατοικία. Ανεξάρτητα των επιλογών, είμαι άνθρωπο που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία, στην αγορά. Πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα ότι κανένα δεν θα βγει από το σπίτι του. Έχουμε κάνει μια κίνηση και φορείς ότι ακόμη και με αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα δούμε αύριο οικογένειες να ξεσπιτώνονται. Αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει να καταθέσουμε και να το παλέψουμε, γιατί οι κοινωνικές συγκρούσεις που θα επιφέρει κάτι τέτοιο είναι τόσο μεγάλες. Και αν θέλετε, και ως ψυχολογία, το να βλέπουμε ο κόσμος στο δρόμο είναι μεγάλη, που θέλει να πιστεύω από τις επαφές με το Υπουργείο στο τέλος θα καταφέρουμε. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, είναι και βαθιά ηθικό θέμα. Ακριβώς. Γιατί μετά αρχίζουμε να ξεδιπλώνουμε πάρα πολλές πτυχές. Πώς πήραν αυτοί οι άνθρωποι δάνειο, με τι επιτόκια πήραν δάνειο, τις ιστορίες με το ελβετικό φράγκο, τις υποσχέσεις και τις πλασματικές. Με τις κάρτες που στέλνανε στα σπίτια. Δηλαδή είχε το ηθικό μέρος της συμπεριφοράς των τραπεζών. Δεν ήταν όλοι με, πήγανε με λουλούδια ένα πρωί και ξέπλεκε κουτσίδες να πάρουν και, στεγαστικά. Δηλαδή, και το εξής, το έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να το τονίσω, ότι αν η χώρα μας πήγε καλά με όλη αυτή την πανδημία, ήταν επειδή όλοι μείναμε σπίτι μας. Αν από το Σεπτέμβριο, όπως ακούγεται, χαθούν τα σπίτια των πολιτών, πώς στο νέο κύμα που ίσως έρθει, αυτά τα λένε οι ειδικοί βέβαια, ότι μπορεί να έρθει ένα νέο κύμα μετά και από λέμε τον τώρα... Λοιπόν, πάμε να δούμε ακριβώς αυτό το πρόγραμμα το επιδότησης. Έχουμε προφεστοβαλικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, να δούμε και τις κάρτες που μας έχετε ετοιμάσει. Είχαμε πει και κρατάμε ότι η αίτηση για ένα μήνα από 1η ως 31 Ιουλίου. Τώρα να δούμε, κυρία Φραγκάκη, ποιους αφορά. Ποιους αφορά? Λοιπόν, ενώ την προηγούμενη φορά ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι και λέγαμε ότι θα ενταχθούν πολλοί και δεν θα δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια, αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν αλλάξει και θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Καταρχάς, αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τους δανειολήπτες, οι οποίοι είχαν πράσινο δάνειο μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή το εξυπηρετούσαν κανονικά. Αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή αυτά που είχαν μια καθυστέρηση 90 ημερών,
και αφορά και τα κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Σε αυτό το νέο πλαίσιο επιδότησης θα μπορέσουν να ενταχθούν όσοι έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Τι σημαίνει αυτό? Ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2019 έχει κάποια μείωση στα εισοδήματά του κατά 20%, μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το νέο πλαίσιο. Και να δούμε τώρα και την επιδότηση για ενήμερα δάνεια. Ακριβώς. Ποσοστά... Για τα ενήμερα δάνεια, επιτέλους υπάρχει μια επιβράβευση μεγαλύτερη, θα λέγαμε, από ό,τι στα κόκκινα δάνεια. Εκεί η επιβράβευση φτάνει έως το 90% τουλάχιστον όταν μιλάμε για ένα πράσινο δάνειο, το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος έως 600 ευρώ, που είναι το μέγιστο ποσό της μηνιαίας δόσης που θα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Το πρώτο τρίμηνο θα λαμβάνει επιδότηση έως 90% της δόσης, το δεύτερο 75% και το τρίτο 50%. Εν συνεχεία θα αναφερθούμε στα δάνεια τα οποία έχουν καθυστέρηση έως 90 ημέρες. Εκεί πέρα η δόση, το μέγιστο της δόσης θα φτάνει στα 500 ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο θα πάρει 80%, το δεύτερο 65% και το τρίτο 40%. Και όπως είπαμε προηγουμένως, θα μπορέσει να ενταχθεί και κάποιος που έχει κόκκινο δάνειο. Δηλαδή καθυστέρηση έως τις 29 Δευτέρου πάνω από 90 μέρες και μπορεί να έχει καταγγελθεί και το δάνειό του. Τότε θα πάρει έως 400 ευρώ, είναι το μέγιστο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο το 70% της δόσης, 55% της δόσης και το τρίτο 30% της δόσης. Αν και όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ θετικά, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή από τους δανειστές. Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος να αυστηροποιηθούν και να γίνουν όπως το 4605 του 2019, δηλαδή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου εκεί μιλάμε για πολύ μικρό ποσό υπόλοιπο δανείου, έως 130.000 ευρώ, και για επιχειρήσεις έως 100.000 ευρώ. Η αντικειμενική αξία να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ μιλάγαμε για 300.000 ευρώ για τα πράσινα δάνεια. Το εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ και για κάθε άτομο συν 8.500 και να φτάνει έως 36.000 ευρώ, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα μπορεί να ενταχθεί και κάποιος ο οποίος έχει εισόδημα έως 55.000 ευρώ. Και τώρα αλλάζουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ελπίζω να μην συμβεί αυτό βέβαια, και να παραμείνουν οι προϋποθέσεις όπως ήταν προηγουμένως, ώστε να μην δημιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια. Ό,τι και αν λένε οι δανειστές, το ζήτημα είναι να μην δημιουργηθούν και άλλα κόκκινα αρκετά δάνεια, διότι αρκετά, όπως λέτε, είναι αυτά που ήδη έχουμε. Είπατε προηγουμένως για τη μείωση του τζίρου που φτάνει και σε ποσοστό ακόμα του 50%, και αυτό που λένε οι άνθρωποι εσείς της αγοράς συνεχώς είναι η ανάγκη ρευστότητας. Εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε, γιατί επιμένετε να ζητάτε τα οριζόντια μέτρα? Ναι, να σας πω. Όταν λέμε οριζόντια μέτρα, τι εννοούμε? Ξέρουμε εκ προημίου ότι λόγω της κρίσης το 50-55% των επιχειρήσεων, να θυμίζω και σε δικές σας εκπομπές εδώ έχουμε πολλές φορές, ότι οι επιχειρήσεις χρωστάνε είτε στην εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα έχουν προβλήματα. Μην κρυβόμαστε, είναι φανερό. Από τη στιγμή κατά την οποία λοιπόν συμβαίνει αυτό, όταν δεν δώσεις χρήματα σε όλους αυτούς, άρα περιμένεις αύριο θα κλείσουν. Δηλαδή έχει μείωση του τζίρου, δεν δίνεις ρευστότητα, δεν επιδοτείς την εργασία, θα κλείσει. Νομίζω ότι η άποψή μας είναι πάρα πολύ απλή. Έστω και αν θεωρεί η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε ή τράπεζες ότι με αυτή την πολιτική μπορεί να χάσουν και να κερδίσουν αυτά, δεν μπαίνω καν σε αυτή την ουσία. Όμως όταν έχουμε μείωση του τζίρου από πρόσφατες. Πήγαμε σε όλα τα μαγαζιά της Αθήνας και μοιράζαμε μάσκες αντισηπτικά και είχαμε 50% στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εμπορικές. Γιατί όταν πήγαμε στην πλάκα, ο τζίρος μειώθηκε 90-95%. Άρα, αν δεν δώσεις κανένα μέτρο, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, κύριε Γασημάτη, ότι αυτές οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Δεν έχουν καμία άλλη προσδοκία. Θα αλλάξει. Μου έκανα τρομερή εντύπωση χθες. Δεν σου το είπα. Περπατούσα στον δρόμο στη γειτονιά μου και ακούω ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και έλεγε η κυρία στον κύριο: να δεις που όλα αυτά θα κλείσουν. Όλοι οι μικροί θα κλείσουν, θα μείνουν 5-6 μεγάλοι και θα κάνουν τις ίδιες τιμές και δεν θα έχουμε από πού να πάνε. Ο κόσμος είναι πια υποψιασμένος. Δεν έχει άδικο. Πιστεύετε ότι πάμε προς τα εκεί πολύ πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν? Στα τρία μνημόνια είδαμε κλάδους οικονομίας οι οποίες δημιουργήθηκαν ελληνοπολιακές καταστάσεις. Είναι λαϊκοί, έτσι. Να σκεφτείτε ότι στον χώρο των τροφίμων, που νομίζω το ξέρουν όλοι, είναι 5 επιχειρήσεις ελέγχουν το 85% του τζίρου του λιανεμπορίου. Άρα είναι φανερό ότι όταν υπάρχει κρίση και όταν
Με απλά λόγια, θα γίνει ένα μεγάλο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη θέση του σε μεγάλου κλάδου τη οικονομία θα έχουμε ολιγοπωλιακέ καταστάσει επιχειρήσεων μεγάλων ελληνικών ή ξένων. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτή τη πολιτική. Κοιτάξτε όμω, επειδή νομίζω ότι είδατε ένα κομμάτι τη οικονομία που είδαμε σε βάθο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση με την πρακτική τη θέλει σήμερα να μην πάρει μέτρα προληπτικά, αλλά να πάρει μέτρα θεραπεία. Τι σημαίνει αυτό? Θα αφήσει κάποιε επιχειρήσει να κλείσουν, αυτή είναι η αίσθηση που έχω, να κλείσουν αυτέ τι επιχειρήσει και από το Σεπτέμβρη θα βγάλει χρήματα από εφόσον έρθει ο κορονοϊός, ώστε να ξαναπάμε μπροστά. Πρέπει να σας πω, αν δω το θέμα όχι πρώτα στο πλαίσιο, αλλά σε επιχειρηματίας, είναι αλήθεια ότι το 50-55% των επιχειρήσεων έχει δομικά προβλήματα ετών που δεν ξέρω να αντιμετωπίζει τόσο εύκολα. Όμως, εδώ επειδή μιλάμε για μια κοινωνία. Όπως τι, για πέστε μας. Κοιτάξτε, μια επιχείρηση η οποία σήμερα δεν μπορεί να οργανώσει τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, δεν έχει μπει στο ίντερνετ, γι' αυτό κάνουμε και τα e-shop μαγαζιά, έχει θέμα επιβίωσης. Ας μην κρυβόμαστε. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να δημιουργήσεις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα, γιατί αν δεν τις δημιουργήσεις, το σύνολο αυτών των επιχειρήσεων εκφράζει περίπου 800-900.000 εργαζόμενους. Άρα θα δούμε 800-900.000 εργαζόμενους στον δρόμο. Δηλαδή, να σας πω απλά, είμαστε υπέρ του ότι πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό που ονομάζουμε η οικονομία της χώρας μας, οι επιχειρήσεις, να γίνουν πιο ευρωπαϊκές. Το θέμα γιατί είναι, ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν έχει ετοιμαστεί τίποτα για να υποδεχθεί αυτό όλο αυτό το πράγμα. Κύριε Παγώνη, αυτό λέω. Αν αυτό δεν ετοιμαστεί, τότε αυτό που θα δεις θα είναι συντρίμμια. Μα πώς θα στρέψεις μέσα σε 4 μήνες, θα αλλάξει τα μυαλά του κόσμου να ασχοληθεί με τα χωράφια, να ασχοληθεί με τη μεταποίηση, θέλουμε να πάει στο χρόνια. Και όχι ένα σχέδιο πανδημία. Εδώ όμως έχεις μια εξέλιξη καταπέλτη. Δεν είναι... Εδώ νομίζω είναι απλό ότι αν δεν πάρθει κανένα μέτρο, σας λέω ότι αυτό που είχαμε πει για 100.000 επιχειρήσεις, ότι θα κλείσουν πάρα πολύ μικρό. Θα είναι πολύ παραπάνω οι επιχειρήσεις, μπορώ να πω αυτό, ότι ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσει ένα πλάνο 7 ετίας, 5 ετών, 9 ετών, όπου θα αλλάξει την οικονομία. Αν όμως τώρα δεν πάρθει κανένα μέτρο, αυτό που είναι βέβαιο είναι, να σου το πω απλά, το Σεπτέμβριο θα έχουμε τρομερές κοινωνικές συγκρούσεις. Και δεν είπαμε και τίποτα, δεν προλάβαμε να πούμε και για τα ενίκια, έτσι, που καλούνται. Μια λέξη για τα ενίκια να σας πω. Τα ενίκια σε μερικές περιπτώσεις καταστημάτων, μην το ξέρετε, μπορεί να εκφράζουν και το 50% του κόστους. Άρα εδώ θα πρέπει να δεις και την ισορροπία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του νοικιαστή. Στον ιδιοκτήτη πρέπει να πάρεις μέτρα να ελαφρύνεις τους φόρους του, τον έμφυα και τη φορολογία που πληρώνει. Στην επιχείρηση την προστατεύεις, γιατί δεν μπορεί να το πληρώσει και θα γεμίσουμε πάρα πολλά κατεβασμένα ρολά, το οποίο και ψυχολογικά και οικονομικά δεν βολεύει. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη που θα έχουμε και άλλου είδους αλλαγές και η κυρία Φραγκάκη φαντάζομαι συμφωνεί, γιατί και η εξαποστάσεως εργασία που έρχεται ραγδαία θα απελευθερώσει τεράστιους γραφειακούς και επαγγελματικούς χώρους σε εταιρείες υπηρεσιών. Ήδη... Ναι. Σε εταιρείες υπηρεσιών. Στο μαγαζί με τα ρούχα και γιατί το ρούχα. Ναι, για το e-commerce. Και αν μπορώ να πω αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, που είναι πολύ σημαντικό για κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε στις επιχειρήσεις. Λόγω των ενοικίων, των προβλημάτων που είχαμε τον τελευταίο καιρό, είδαμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις, ακόμα και μεγάλες, που το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια, να μην έχουν, κύριε Πρόεδρε, μισθωτήριο, το οποίο οι περισσότεροι είχαν πάρει πριν από πολλά χρόνια από περίπτερο, και μια μεγάλη επιχείρηση να μην έχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, αλήθεια, με το οποίο κάπως να κατοχυρώνεται. Ναι. Δηλαδή, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αλλά όχι εν μέσω πανδημίας σε κάθε περίπτωση. Και βία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς μεγάλη κουβέντα. Να είστε καλά, δεν τελειώνω. Δεν τελειώνει, ναι, ναι. Έτσι, τώρα θα έρθει πολύ στο τουρισμό, πιστεύουμε, και θα πάρα πολύ χαμός γίνεται. Εγώ πήγα σε ένα. Στο νησί μου προχτές, σαν του Λαζάρου ήταν. Να φύγουμε εμείς τουλάχιστον να πάμε κάπου διακοπές. Τουλάχιστον, ναι, και εκεί ο εσωτερικός τουρισμός. Πάντως να ξέρετε ότι εγώ που ταξίδεψα με πλοίο ήταν πολύ πειθαρχημένα όλα, για να μην γκρινιάζουμε και συνέχεια. Και είναι και τα πάντα πεντακάθαρα, να το πούμε και αυτό. Πεντακάθαρα, παντού αντισηπτικά, το πλήρωμα με μάσκες, ο κόσμος πειθαρχημένος με μάσκες, μην γκρινιάζουν συνέχεια. Ας πούμε λοιπόν αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον να ενισχύσουμε τον ελληνικό τουρισμό, ας πάμε όλοι κάπου να κάνουμε διακοπές για να στηριχτούμε. Και εμείς βοηθάμε. Ακούτε τώρα, στέλνουμε στην Καβάλα. Στην Καβάλα τετραήμερο. Να στέλνετε. Δεν θέλει καράβι.